Ράκη, τι θα γίνει στην περίπτωση που δεν καταφέρετε να πείσετε τον κόσμο, δηλαδή αποτυπωθεί και στην πράξη αυτό που η δημοσκόπηση βγάζει ως αποτέλεσμα κυριακάτικο. Ναι. Αν δεν συγκεντρώσετε το προηγούμενο ποσοστό σας, αν φλωρίστε, αν πέστε σε ποσοστό. Εάν πέσουμε τι από το προηγούμενο ποσοστό, σας, ναι. Ναι, θα είναι άλλη μία λευκή κάρτα στα παλιά κόμματα. Αυτό θα είναι. Και για εσάς όμως τι θα είναι, θα είναι η αρχή ενός τέλους του ποταμιού. Θα είναι μία έτα. Το πώς θα τη διαχειριστούμε θα το πούμε την επόμενη μέρα. Αλλά επειδή είμαστε πολύ κοντά στην νίκη, δεν θέλω να μιλάω για την ήττα. Αλλά δεν, ξέρετε, δεν είμαστε από αυτούς εμείς που κρυβόμαστε να αισθανόμαστε την αποδοκιμασία ως επιδοκιμασία. Έχουμε πλήρη συνέστηση τι συμβαίνει στην κοινωνία.